αν κάποιο σήμερα σε στεναχώρησε, να μην λυπάσαι. Αν κάποιο δεν σου έδειξε αγάπη σήμερα, να μην λυπάσαι. Αν κάποιο κάτι κακό για σένα είπε σήμερα, να μην λυπάσαι. Μη χαλά τη διάθεσή σου αν οι άνθρωποι γενικά δεν σου φέρθηκαν σήμερα καλά ή όπως εσύ θα ήθελες, αν σε αδίκησαν. Παιδιά μου, αν όλοι μας αγαπούσαν και όλοι καλά λόγια για εμάς λέγανε, ένα πράγμα τότε θα ήταν σίγουρο, ότι θα ήμασταν ψεύτικοι. Θα ήμασταν διπρόσωποι και υποκριτές. Γιατί μόνο έτσι κατορθώνει σήμερα κάποιος να είναι ανεκτός από τους άλλους. Όταν δεν χαλάει χατήρι σε κανέναν, σκύβει το κεφάλι στον καθένα, υποχωρεί κάθε φορά που χρειάζεται να υπερασπιστεί την αλήθεια και την αξιοπρέπειά του, τις αξίες του, υποχωρεί σε αυτά που λέει ότι πιστεύει κάτω από την πίεση των άλλων, εγκαταλείπει εύκολα και χωρίς αγώνα την οποιαδήποτε προσπάθεια όποτε συναντά αντίθετη γνώμη και άποψη. Η ζωή όλη είναι ένα σχολείο όπου καθημερινά δίνουμε εξετάσεις για αυτό που πιστεύουμε ότι είμαστε σε αντιπαράθεση με αυτό που οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαστε μήπως και ανακαλύψουμε τελικά ποιοι στα αλήθεια είμαστε. Είναι ένα σχολείο που κάθε ημέρα δοκιμάζονται οι αξίες μας και τα πιστεύω μας. Και ειδικά εμείς που λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, δοκιμαζόμαστε σκληρά και καθημερινά για το πόσο και αν είμαστε τελικά χριστιανοί ή όχι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και εμείς σαν χριστιανοί είμαστε μικροί Απόστολοι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Καθημερινά με τη στάση μας και τη συμπεριφορά μας με τα λόγια μας αλλά κυρίως με τις πράξεις μας πρέπει να ομολογούμε την αγάπη του Χριστού που έχουμε μέσα μας. Πρέπει να αγοριζόμαστε καθημερινά να είμαστε φωτεινά παραδείγματα αυτής της αγάπης. Χριστιανός είναι αυτός που έχει μεταφέρει τις διδασκαλίες του Χριστού μέσα στη ζωή του και δοκιμάζεται σκληρά για να τις εφαρμόσει σε έναν κόσμο που θα τον λιδωρήσει για αυτό, θα τον κοροϊδέψει, θα τον χλεβάσει, και θα προσπαθήσει να τον εκμεταλλευτεί νομίζοντας ότι είναι αφελής και ανόητος να προσπαθεί να ζει σαν Άγιος μέσα στην κόλαση. Τι νόημα αλήθεια έχει να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί αλλά να μην εφαρμόζουμε τίποτα από αυτά που μας δίδαξε ο Χριστός. Όταν τον ξεπουλάμε και τον προδίδουμε κάθε στιγμή για να μην μας πούν αναχρονιστικούς, να μην μας πούν ανόητους, να μην μας πούν βλαμμένους στην παρέα μας. Δεν πρέπει να υποχωρούμε και να χαριζόμαστε σε όποια πρόκληση ή δυσκολία μας βάζει ο πονηρός για να μην στεναχωρήσουμε τον έναν ή απογοητεύσουμε τον άλλον ή μην τυχόν και μας πούνε ότι δεν κολλάμε μαζί τους. Εμείς πάντα σταθεροί, χωρίς φανατισμό, θα το ξαναπώ αυτό, χωρίς φανατισμό, με το παράδειγμα της ζωής μας που θα πρέπει να είναι γεμάτη από την αγάπη του Χριστού μας, θα επερασπιζόμαστε ανυποχώρητοι αυτά που λέμε ότι πιστεύουμε. Δεν μας ενδιαφέρει να καταφέρουμε τους άλλους να αλλάξουν γνώμη αλλά μας ενδιαφέρει να καταλάβουν ότι εμείς αυτά πιστεύουμε. Δικαίωμά τους να πιστεύουν ότι θέλουν αυτοί αλλά ούτε εμείς θα αλλάξουμε γνώμη και πρέπει να το σεβαστούν αυτό. Αλλιώ θα πρέπει να κάνουμε ό,τι έκανε ο τυφλός του Ευαγγελίου. Θα πρέπει να φεύγουμε από κοντά τους. Όχι απαραίτητα εκείνη ακριβώς η στιγμή όπως έκανε αυτός αλλά θα απομακρυνόμαστε από αυτούς σιγά σιγά βγάζοντάς τους από φίλους μας, απομακρύνοντάς τους από τον κύκλο μας. Δεν θα μπορούσα να είχα παιδιά μου κάποιον φίλο που κάθε φορά που βρισκόμασταν θα έβριζε το Θεό μου. Θα γελιοποιούσε τη θρησκεία μου, τα πιστεύω μου, τις αρχές και τις αξίες μου. Θα ήμουν το λιγότερο τρελός να κάθομαι να ανέχομαι αυτή του τη συμπεριφορά. Όχι μόνο χρήσιμος δεν θα μου ήταν σαν φίλο, αφού κάθε φορά θα μου χάλαγε την ψυχή μου, αλλά ούτε και φίλος αληθινός θα ήταν, αφού δεν θα σεβόταν τα δικά μου πιστεύω. Φυσικά ούτε και εγώ θα είχα το δικαίωμα να τον κοροϊδεύω για αυτά που πιστεύει αυτό και να προσπαθώ να το αλλάξω γνώμη εκείνη τη στιγμή πάνω στην κουβέντα. Είναι καθήκον μου, θα μου πείτε, να το αλλάξω γνώμη. Και εγώ θα πω, είναι όλων μα καθήκον να αλλάξουμε γνώμη σε όποιον δεν αγαπά το Χριστό μα. Όλοι μα, όπω είπα και πριν, είμαστε μικροί Απόστολοι αυτή τη αγάπη του. Με τη συζήτηση όμω, αδέρφια μου, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάποιον έτσι εύκολα. Αν πράγματι θέλουμε να αγωνιστούμε για αυτόν και να τον σώσουμε, τότε αυτό θα πρέπει να το κάνουμε με το παράδειγμα τη ζωή μα. Δεν φτάνει να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Πρέπει καθημερινά με τη στάση τη ζωή μα να δείχνουμε στου άλλου ότι έχουμε καταλάβει τι διδασκαλίε του Χριστού μα, τι μελετήσαμε, τι υιοθετήσαμε και τι κάνουμε τώρα πράξει στη ζωή μα. Και τότε, κάποιο που ζει κοντά μα, είναι πολύ πιθανό να πει: Αυτό είναι ο Χριστιανό. Ναι. Θέλω να γίνω και εγώ σαν αυτόν. Θέλω και εγώ να αποκτήσω τη γαλήνη που εκπέμπει αυτό ο άνθρωπο. Θέλω και εγώ να ζω μέσα στην αγάπη. Γιατί η αγάπη, παιδιά μου, διδάσκεται μόνο με το παράδειγμα. Ούτε με φωνέ, ούτε με αντεκλήσει, ούτε προπάντων με φανατισμό. Ο Χριστό δεν είναι ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν χρειάζεται οπαδού. Χρειάζεται μικρού αποστόλου τη αγάπη του για να οδηγήσουν και άλλου προ τον ουρανό. Δεν χρειάζεται φανατικού να τσακώνονται για αυτόν ή να βρίζουν και να χτυπάνε για αυτόν όποιον δεν συμφωνεί με αυτά που πιστεύουμε εμείς. Χρειάζεται μικρούς αποστόλους για να τους κάνει μεγάλους, πολύ μεγάλους. Χρειάζεται εμάς παιδιά μου. Ανυποχώρητους στις θέσεις μας σχετικά με την πίστη μας, ζωντανά παραδείγματα αγάπης, να ακτινοβολούμε το φως που μας στέλνει και να το μεταδίδουμε και στους άλλους. Και να μην φοβάστε τίποτα. Πάντα θα είναι κοντά σα. Ποτέ δεν θα είστε μόνοι. Δεν θα τον βλέπετε. Θα τον νιώθετε όμω, αδέρφια μου, καθώ θα βλέπετε όλου γύρω σα να επηρεάζονται από το δικό σα παράδειγμα και τον τρόπο ζωή και να αρχίσουν να γίνονται σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, καλύτεροι άνθρωποι. Ενώ κι εσεί, χωρί πάλι να το έχετε καταλάβει, θα μεταβάλλεστε καθημερινά σε οδηγού ανθρώπων. Σε δασκάλου του φωτό. Είμαι εδώ για να σταθώ κοντά σα σε αυτήν την τόσο σημαντική για το πνεύμα σα προσπάθεια. Για τον λόγο αυτό, παιδιά μου, έφτιαξα ένα μικρό παράδεισο για εσά, αυτόν που αποκαλώ Αρχονταρίκη Φω Εκφωτό. Όπου θα μπορείτε να βρείτε απαντήσει και βοήθεια όλοι εσεί που θα θελήσετε κάποτε να αναγεννηθείτε άνθρωποι του Θεού και να με εμπιστευτείτε σε αυτή την πορεία. Όλοι εσεί που ανεξάρτητα από το επάγγελμα που κάνετε θα αποφασίσετε να γίνετε οδηγία ανθρώπων προ τον ουρανό μέσα από την Ορθοδοξία φυσικά. Να τους οδηγήσετε κάποτε εκεί όπου η ψυχή σας θα μπορεί να έρθει ξανά σε άμεση επαφή και επικοινωνία με την πηγή της, τον Δημιουργό μας. Αυτό θα είναι ο αγώνας μου και αυτό θα πρέπει να γίνει ο δικός σας σκοπός. Γιατί παιδιά μου, όπως είπαμε και πριν, όλοι μας είμαστε Απόστολοι του Χριστού. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ακούσουμε το κάλεσμα της αγάπης Του και να αγωνιστούμε, να γίνουμε άνθρωποι αληθινοί, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που μας δημιούργησε ο Θεός, να γίνουμε άνθρωποι του Θεού, να γίνουμε Απόστολοι του Χριστού, οδηγοί, χωρίς να μας νοιάζει τι θα πει ο ένας ή ο άλλος για τη στάση μας στη ζωή αυτή. Θα ανακοινώσω σε λίγες ημέρες την έναρξη ομιλιών για το σκοπό αυτό. Και ο σκοπός είναι η αναγέννησή σας σαν άνθρωποι του Θεού αυτή τη φορά. Δε μεταξύ το εκκλησάκι μας, ο Άγιος Φανούριος, που με τη δική σας αγάπη δημιουργήθηκε, από το τίποτα άρχισε τώρα να λειτουργεί. Άσχετα με τις ομιλίες, για την ώρα κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα έχουμε παράκληση του Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνης. Και κάθε Σάββατο πρωί στις 8 την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Να είστε καλά και ευλογημένοι παιδιά μου.